γρήγορα σκόρερ και ξαναπαίρνει το προβάδισμα η Σαραγώσα με 7-6. Τεσσεράμιση λεπτά παιχνιδιού, Πασούλας θα κερδίσει φάουλ από το μαρκάρισμα που του έκανε ο Αντρέου. Δεύτερο φάουλ του Ερίκη Αντρέου που τον είχαμε δει και πριν από μερικούς μήνες στην Αργεντινή με την Εθνική Ισπανία, εκεί που η εθνική μας ομάδα είχε και είχε πάρει την πρόκριση για τους 8. Ο Πάρλο είναι άστοχος. Έχει δώσει 3 δευτερόλεπτα ο Κόλιν Τζέραρντ, ο Άγγλος ο διαιτητής. Έτσι οι Ισπανοί γρήγορα θα οργανώσουν κι άλλη επίθεση. Ο ρυθμός τους πάντως δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος, καθώς έχουν γρήγορες επιστροφές στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Μαγκή εδώ στο τάφτη γύρισε στον Ντέιβις. Το σούτ του Ντέιβις, το rebound από τον Μακαρά με τη βοήθεια και του Φασούλα. Πολύ δυνατές μάχες μεταξύ των Αμερικανών, τόσο του ΠΑΟΚ όσο και τη Σαραγώσα. Και ο Νίκος Αυρόπουλος, control basket, καθώς αυτή τη στιγμή συγκληρώνονται 5 λεπτά παιχνιδιού και η Σαραγώσα προηγείται με 7-6. Σταυρόπουλος, άστοχος rebound από τον Ενρίκε που αφήνει στον Αρτέγκα, τον αδερφό του τον Φερνάντο, και πάλι Αρτέγκα. Είναι άστοχος ο Ανδρέου, θα πάρει το rebound μέσα στο Πάρλο ο Πρέλεβιτς και σιγά σιγά θα κατεβάσει την μπάλα. Καθώς συγκληρώθηκαν λοιπόν τώρα 5,5 λεπτά παιχνιδιού, ας ακούσουμε την πρώτη άποψη του κ. Τιμουρτζόγλου για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Όπως φέρονται τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ο ρυθμός ευνοεί τον ΠΑΟΚ γιατί είναι πολύ χαμηλό το σκορ. Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να μην δεχτεί κανέναν εφοδιασμό, αλλά είναι λογικό να υπάρχει ένας εκνευρισμός και περιορισμένη ικανότητα στο σκοράρισμα. Και εκείνο που είναι το αριστερικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήδη έχει πάρει αρκετά φάουλ στους σημαντικούς παίκτες, όπως τώρα το Μακαρά που έχει περιορίσει μέχρι τον Νίκο Ντέιβις. Δεύτερο φάουλ και ο Γιώργος Μακαράς που προηγουμένως είδαμε να έχει μια άστοχη προσπάθεια. Η μπάλα είναι απ' έξω. Τους Ισπανούς. Μαγκή. Υποπίεση θα ευστοχίσει ο Κέβιν Μαγκή. Πιένοντας το πρώτο του καλάθι σε αυτό το μάτι, βλέπετε και εσείς τους 2 πόντους του και 9 έλθει 3 πόντους μπροστά η Σαραγώσα. Σταυρόπουλος για Πρέλεβιτς, γρήγορα αυτός επιχειρεί το σούτ. Προσπάθησε ο Μακαράς για το rebound, πήρε όμως ο Αρτέκια και έδωσε στον αδερφό του, αυτός τον Ντέιβις. Το σούτ από τον Μαγκή, rebound από τον Μακαρά. Σταυρόπουλος, ζητάει την μπάλα ο Πρέλεβιτς. Μόνος ο Σταυρόπουλος γυρίζει στον Πάρλο. Άτυχος το Πάρλο. Παραμένει το σκορ 9-6 υπέρ της Ισπανικής ομάδας, 13 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. 25ος τελικός του κυπέλλου κυπελούχων Ευρώπης μπάσκετ μεταξύ του ΠΑΟΚ και της Σαραγώσα της Ισπανικής. Ο Αρτέκα κόβεται εντυπωσιακά καθώς τόλμησε να κάνει σούτ μπροστά στον Πατσούλα και φάουλ, το οποίο πρέπει να είναι εσκεμμένο από τον Φερνάντο Αρτέκα. Δεν του δίνει όμως εσκεμμένο ο κ. Ζέραρντ πάνω στον Τρέλεβιτς. Κοιτάξτε εδώ πως έφυγε η μπάλα από τον Χωσέ Άνθελ Αρτέκα. Και η πρώτη αλλαγή με την είσοδο του Μέμου Ιωάννου στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Βγήκε έξω ο Μακαράς και τώρα ο Σταυρόπουλος, πάντοτε οργανωτής του παιχνιδιού. Θα βοηθήσει οπωσδήποτε περιφερειακά ο Μέμος Ιωάννου που τώρα πήρε την μπάλα και την πέρασε στον Φασούλα. Φάουλ! Φάουλ επιθετικό λέει ο κ. Ζέραρντ, αν είναι δυνατόν. Κοιτάξτε και πάλι τη φάση, το μαρκάρισμα από τον Ισπανό παίκτη που σαφώς κουνιέται, ενώ είναι σε κίνηση επιθετικού ο Φασούλας. Πάρα πολύ άσχημο αυτό το σφύριγμα από τον Άγγλο διαιτητή. Και το σκορ παραμένει ΠΑΟΚ Σαραγώσα 6-9, 12 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Το σούτ του Αρτέκα άστοχο, rebound από τον Φασούλα και Σταυρόπουλος. Πάντα Σταυρόπουλος χωρίς να βιάζεται.
Περνάει στον Τρέλεβιτς και έχουμε φάουλ. Είναι πολύ δυνατά τα μαργαρίσματα που κάνουν οι Ισπανοί παίκτες. Το φάουλ έκανε ο Χωσέ Άντζελ Αρτέγκα. Το βλέπετε εδώ πάνω στον Τρέλεβιτς. Τώρα γίνεται και αλλαγή από πλευράς Σαραγώσα. Είναι ο Σαπάτα, ο Φεδερίκο Γκαρδία Σαπάτα με το νούμερο 13, ο οποίος μπήκε στην πεντάδα. Δηλώνει το σχήμα του καθώς έχει στους 2 μέτρα και 1 εκατοστό ο Κόμας, ο προπονητής της Σαραγώσα. Και έχουμε μια μικρή διακοπή για κάποια διαμαρτυρία που γίνεται στην γραμματεία από ισπανικής πλευράς. Σήμερα οι εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες καθορίζουν το μέλλον. Σήμερα η Intracom, η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία. Τόση πάλα παίχτηκε απ' έξω, μειώνει σε 12-10 ο Νίκος Σταυρόπουλος στην προηγούμενη βάση. Δεν δικαιούσε πολλές στο ΠΑΟΚ. Έγινε επίθεση λοιπόν από ελληνική πλευρά. Ο Φρέλεβιτς πέτυχε το καλάθι. Γρήγορα έκαναν ένα μικρό αφημιδιασμό, τα λέγανε οι Ισπανοί, και πέτυχε στους 3 πόντων ο Μάρκ Ντέιβις για να μειώσει σε 12-10 ο Σταυρόπουλος. Νέα εύστοχη προσπάθεια από τον Σαπάτα, τον νέο εισελθόντα παίκτη της Σαραγώσα. Έκανε το σκορ 10-14. Το βλέπετε και εσείς, ενώ υπολείπονται 11 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Και ο Νίκος Σταυρόπουλος οργανώνει άλλη μια επίθεση του ΠΑΟΚ. Φασούλας που μαρκάρεται πολύ στενά, αναγκάζεται να πιβοτάρει. Πάρλου, αλλά κέρδισε ο Μαγκή, την προσωπική του μάχη με τον Πάρλου. Σε εξαιρετική φίλη έξω από το γήπεδο, αντίθαλη σήμερα. Και πάλι ο Μαγκή σε προσπάθεια 3 πόντων. Είναι εύστοχος, το βλέπετε εδώ. Κάνει έτσι τους 5 πόντους και ανεβάζει το δείκτη του σκορ σε 17-10 υπέρ της Σαραγώσα και έχουμε time out. Επίθεση με τον Παζούλα και κερδίζει φάουλ από τον Σαπάτα. Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ο αγώνας μεταδίδεται και στην Κύπρο. Καλησπερίζουμε λοιπόν τους Κύπριους τηλεθεατές. Το σκορ είναι 17-10 υπέρ της Σαραγώσα, 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Επιμένει εκεί να πάρει την μπάλα ο Παπαχρόνης που μπήκε στο παιχνίδι τώρα και ο Μέμος Ιωάννου καταφέρνει βρίσκει τρόπο να πετύχει το καλάθι και να μειώσει σε 12-17. Τα σου 3 πόντων από τους ψηλούς της Σαραγώσα δημιούργησαν κάποια προβλήματα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Από πολύ μακριά επιχείρησε ένα σούτ ο Ντέιβις, πήρε ο Σταυρόπουλος, εφνιδιασμός επιχειρείται με τον Παπαχρόνη, ο οποίος όμως πατάει γραμμή, έτσι πάλα έρχεται και πάλι στους Ισπανούς. Θα ακούσουμε όμως και πάλι τον κύριο Κιμουρτζόγλου που κάτι θέλει να επισημάνει. Η αλλαγή του Ανδρέου που αποτύχθηκε στο πάγκο και το πέρασε στο παιχνίδι ο Ζαπάτα δημιούργησε πρόβλημα για το ποιο θα μαρκάρει ο Φασούλας. Και αυτόματα ο Πάου καραγκάθηκε να αντιδράσει, βγήκε ο Μάρλο έξω, βγήκε ο Παπαχρόνης να πάρει το Μαγκή για να έρθει μια ισορροπία για να εξορροπηθεί ο γρήγορος ρυθμός που επέβαλε η Ισπανία προς τη γη και δημιούργησε κάποια μικρή διαφορά. Κάθηκε λοιπόν η ισπανική επίθεση και ο Πρέλεβιτς υποπίεση. Φασούλας που επιμένει μαζί με τον Μαγκή. Ο Μαγκή είναι νικητής στο rebound. Διαμαρτυρίες από πλευράς οπαδών του ΠΑΟΚ. Ξεσηκώνεται η εξέδρα των Ισπανών και έχουμε ένα φάουλ. Βήματα μάλλον που έδωσε ο Ιταλός διαιτητής, ο Κατσάρος, στον Αρτέγκα, καθώς κατέβαζε την μπάλα. Έχουμε μπει στο δεύτερο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Συγγνώμη. ΠΑΟΚ Σαραγώσα 12-17 και ο Νίκος Σταυρόπουλος πάντα σε control basket οργανώνει την επίθεση της ελληνικής ομάδας. Ιωάννου. Επιμένει ο Φασούλας και καταφέρνει τελικά να πετύχει το καλάθι, το πρώτο καλάθι του Παναγιώτη Φασούλας τώρα από φθηνό τελικό και 14-17 πλησιάζει ο ΠΑΟΚ. 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα πριν από